Σε συνεργασία και με τους πολίτες Ροδόπης και το σχολείο κάναμε αυτή τη δράση που είναι πάρα πολύ όμορφη σήμερα. Μπορείτε να δείτε. Έχουμε βάλει συγκεκριμένα μαζί με τα παιδιά και τους καθηγητές περίπου 700 σακουλάκια, τα οποία μέσα περιέχουν τουλάχιστον 2 με 3 ρίζες φυτών. Πρόκειται, δηλαδή μιλάμε για περίπου 2.000 φυτά αυτή τη στιγμή και πάνω. Πρόκειται κυρίως για παραδοσιακούς σπόρους, ποικιλίες που προέρχονται από την Ελλάδα και όχι μόνο, και είναι παραδοσιακοί. Παραδοσιακοί τι σημαίνει? Μπορούμε να κρατήσουμε τους σπόρους για μετέπειτες χρονιές, και αυτό είναι όλο το νόημα της δράσης. Αυτό υποστηρίζουν οι σπορείτες Ροδόπης, που είναι μια ομάδα εθελοντών με ιδρυτή τους, αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, τον κύριο Νικόλαο Δομπάζη, ο οποίος τυχαίνει να ήταν και αυτός καθηγητής φυσικής αγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι ντόπιες ποικιλίες, διάφορα είδη, ντομάτα, πιπεριά, είναι οι σπόροι που κρατούσαν οι παππούδες μας με τα χρόνια. Μελτζάνες, διάφορα είδη μελτζάνα από όλες τις πόλεις της Ελλάδος και όχι μόνο, και από εξωτερικό. Δηλαδή, κρατούν, αρκεί να είναι παραδοσιακός ο σπόρος. Όπως βλέπετε κι εσείς, έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ, έρχονται. Το σημαντικό είναι να μάθει ο κόσμος για τους παραδοσιακούς σπόρους και όχι να δίνει πιο πολύ βάση, να δώσει βάση σε αυτά και όχι στα υβρίδια, λεγόμενα σε εισαγωγικά υβρίδια που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Δεν χρειάζεται να δίνουμε λεφτά για σπόρους. Είναι δύσκολες εποχές και όχι μόνο, δεν είναι μόνο το χρηματικό, είναι και αυτό που βάζουμε στο σώμα μας. Είναι αυτό που τρώμε. Βασίσαμε να κάνουμε αυτή τη δράση για να ευαισθητοποιήσουμε την τοπική κοινωνία, να πάρει τις ποικιλίες φυτών που έχουμε και να διαδοθούν και στις επόμενες γενιές. Αυτό το φτιάξαμε για τον διοξείδιο του άνθρακα, επειδή λόγω των καυσαερίων μολύνουμε την ατμόσφαιρα και δημιουργείται το διοξείδιο του άνθρακα και γίνεται η κλιματική αλλαγή προς τη ζέστη, λιώνουν οι πάγοι, γίνονται πολλές βροχοπτώσεις και πλημμύρες, ξεραίνεται η γη και καίγονται τα δάση. Είναι ένα επιτραπέζο παιχνίδι που ρίχνουμε τα ζάρια και προχωράμε όσο λένε τα ζάρια και έχει καλές και κακές πράξεις σε σχέση με το περιβάλλον, και αν πέσουμε σε μια καλή πράξη προχωράμε όσο λέει, και αν πέσουμε σε μια κακή πράξη πηγαίνουμε πίσω όσο λέει. Σε αυτό εδώ το παιχνίδι έχουμε μάθει τις καλές πράξεις και τις κακές για τον πλανήτη. Εδώ πέρα, εάν θέλουμε, τα ξεχωράμε. Και μπορούμε λοιπόν να ξεχωρίσουμε ποια είναι καλή και ποια είναι κακή πράξη. Ωραία. Για παράδειγμα, ποια είναι μια καλή πράξη? Μια καλή πράξη είναι να πηγαίνουμε βόλτες με το ποδήλατο όπου και αν πάμε και όχι με το αμάξι, επειδή μολύνουμε το περιβάλλον. Αλήθεια είναι ότι τα παιδιά μας συνεχίζουν εδώ να μας εκπλήσουν και να μας εκπλήσουν ευχάριστα. Σε συνεργασία με τους δασκάλους τους πήραν μια αξιέπαινη πρωτοβουλία ώστε να διατηρήσουν παλιούς σπόρους όπως παραδοσιακά τους ξέραμε εμείς οι μεγαλύτεροι, και να τους διατηρήσουν και να τους πολλαπλασιάσουν ούτως ώστε να μείνουν αναλύωτοι σε βάθος χρόνου. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να φαντάζει απλό, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Ίσως και οι ίδιοι να μην καταλαβαίνουν αυτή τη στιγμή το πόσο σημαντική είναι αυτή η πρωτοβουλία που πήρανε, το πόσο πρέπει να απεξαρτηθούμε από προϊόντα τα οποία είτε είναι μεταλλαγμένα είτε είναι προϊόντα υβριδιακά, και να προχωρήσουμε με βάση αυτά τα οποία απλόχερα μας χάρισε η φύση, την οποία επίσης πρέπει να διατηρούμε όπως ακριβώς την παραλάβαμε.
Συγχαρητήρια και πάλι και στο, στο σχολείο, στη διευθύντρια και στους δασκάλους τους και στα παιδιά κυρίως που ασχολήθηκαν με αυτή την πρωτοβουλία.